Καλημέρα σας, Ιωλή. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ναι, πραγματικά έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε με τα αρχικά SAFER, Social Competences and Fundamental Rights for Preventing Bullying. Είναι ένα τριετές έργο, ένα πρόγραμμα ανταγωνιστικό χρηματοδοτούμενο στα πλαίσια του Erasmus Plus και είναι στη βασική δράση K3. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, η σύμπραξη δηλαδή, είμαστε 8 εταίροι με διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικές πορείες σε διάφορα θεματικά πεδία. Είμαστε από την Ελλάδα, εμείς, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρο, Βέλγιο, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία. Μέρος, ένας από τους εταίρους μας είναι και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Anti-Bullying, ένας φορέας ομπρέλα κάτω από τον οποίο βρίσκονται διάφοροι άλλοι φορείς και προεδρεύεται από το χαμόγελο του παιδιού. Μάλιστα, το European Anti-Bullying Network, αυτός ο εταίρος, έκανε και το τελικό συνέδριο πριν 2 μήνες στις Βρυξέλλες που πήγαμε και ολοκληρώθηκε και τυπικά το πρόγραμμα και παρουσιάσαμε όλοι οι εταίροι τα αποτελέσματά μας. Η βασική ιδέα του SAFER είναι ότι προσεγγίζουμε το σχολείο μέσα από μια ολιστική προσέγγιση μαζί με την κοινότητα, κάθε κοινότητα, τοπική κοινότητα δίπλα στο σχολείο. Η έρευνά μας και οι ομάδες μαθητών που ασχοληθήκαμε ήταν από 8 έως 14 ετών, αφορούσε λοιπόν εκπαιδευτικούς, αφορούσε γονείς, αλλά και φυσικά τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Εμείς, έχοντας αυτή την εμπειρία που έχουμε κατακτήσει τα τελευταία χρόνια στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης στην υλοποίηση προγραμμάτων ευρωπαϊκών, και θα ήθελα να το πούμε σε αυτή τη φάση, ξέρετε, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης πια είναι ένας πολύ αξιόπιστος εταίρος. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε χτίσει βήμα-βήμα ως ομάδα και πολλοί εταίροι πια μας αναζητούν να συμμετέχουμε σε συμπράξεις, ξέροντας το έργο, την ποιότητα και τα αποτελέσματα που έχουμε. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, σε όλες τις παιδαγωγικές ομάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που χειριζόμαστε αυτά τα θέματα. Αυτό που κάναμε στο SAFER συγκεκριμένα τι ήτανε? Φτιάξαμε ένα παιδαγωγικό οδηγό για τους εκπαιδευτικούς, ένα τετράδιο για το μαθητή, την κάθε μαθήτρια που ασχολήθηκε, και ένα εγχειρίδιο για γονείς και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε να είναι ενήμεροι και να δούνε τι δράσεις μπορούν να γίνουν. Ναι. Στο επίπεδο της ευαισθητοποίησης, της ενημέρωσης, της πρόληψης, αλλά και της παρέμβασης. Και όπως σας είπα, επειδή βλέπουμε το σχολείο μέσα από αυτό το πρόγραμμα ολιστικά, έτσι, μαζί με την κοινότητα, οι παρεμβάσεις που προτείνουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα όλοι οι εταίροι είναι στη σχολική τάξη, στο σχολείο ως ολότητα, στην οικογένεια αλλά και στην τοπική κοινωνία. Στην Κρήτη συγκεκριμένα είχαμε 20 σχολεία που ανεπλάκησαν, γύρω στους 200 εκπαιδευτικούς και 500 μέλη των τοπικών κοινωνιών, ενώ περίπου τα παιδιά τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτρες ήταν γύρω στους 1000 και στις 1000. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά πραγματικά, δηλαδή, και αυτό φάνηκε και στις Βρυξέλλες που ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα. Οι παρεμβάσεις όλες, η δουλειά μας, και όλα αυτά στοχεύουν προφανώς στο να είμαστε κοντά στα σχολεία, να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, τα οποία έχουν και μια αυξητική πορεία ό,τι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ώστε και σε αυτό το σημείο να είμαστε δίπλα και στους εκπαιδευτικούς μας και στις κοινότητες και στα παιδιά φυσικά. Ποιο είναι αυτό το οποίο βγήκε, κύριε Καρτσονάκη? Νομίζω θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε ότι αυτή η καταγραφή, γιατί είπατε ότι απευθυνθήκατε και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με ένα τετράδιο και στους γονείς και με οδηγούς κλπ. Αυτό το οποίο βγήκε ως καταστάλαγμα, ποιο ήταν ουσιαστικά? Εντάξει, εμείς δεν κάναμε ανίχνευση του προβλήματος. Εμείς κάναμε προτάσεις για παρέμβαση. Το πρόβλημα το βλέπουμε, το ακούμε, μας το μεταφέρουν ως ανατροφοδότηση οι σχολικές μονάδες. Άρα το ξέρουμε το πρόβλημα. Το θέμα είναι, ξέροντας το, έχοντας την αποτύπωση όπως την έχουμε καθημερινά, γιατί σε καθημερινή βάση μέσω των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων, των διευθυντών και των διευθυντριών, έχουμε εικόνα το τι συμβαίνει. Άρα την αποτύπωση την έχουμε. Το θέμα είναι να πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω, και αυτό προσπάθησε να κάνει το SAFER, να κάνει παρεμβάσεις σε αυτή την αποτύπωση. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα? Εδώ υπάρχουν διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία.
Το μεθοδολογικό εργαλείο που επιλέξαμε και σας ανέφερα λίγο πριν είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στην ολότητά του ως κοινότητα και ως σχολείο, σε συναρμογή. Δεν μπορεί μόνη της η κοινότητα, δεν μπορεί μόνο του το σχολείο. Αυτό είναι μια μεθοδολογική προσέγγιση που κάναμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι για να αντιμετωπιστούν τα θέματα του bullying δεν αρκεί μόνο του το σχολείο να τα αντιμετωπίσει, δεν αρκεί μόνο του ο γονιός ή η κοινότητα. Πρέπει όλοι μαζί, από την ίδια μεριά του ποταμού, να το πω έτσι λίγο συμβολικά, να είμαστε απέναντι στο πρόβλημα και να δώσουμε ο καθένας από τη δική του οπτική, με τα δικά του εργαλεία, με τις δικές του ικανότητες και δεξιότητες και παρεμβάσεις, την κατάλληλη λύση. Άρα λοιπόν είναι το σχολείο, είναι οι γονείς, είναι όμως οι τοπικές κοινότητες, θα έλεγα θεσμικά εκφρασμένες από την αυτοδιοίκηση. Αλλά όχι μόνο, και από άλλους κοινωνικούς φορείς. Όλοι μαζί πρέπει να σταθούμε, να δούμε πού μπορεί να βοηθήσει ο καθένας και τι λύσεις να προτείνει. Αυτό προτείνει το SAFER. Να δούμε λοιπόν το πρόβλημα στην ολότητά του και από διαφορετικές γωνίες θέασης, ώστε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ποιες είναι οι ελπίδες που γεννιόνται παρακάτω με βάση αυτές τις προτάσεις, πόσο ήταν διατεθειμένοι να βοηθήσουν και να ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια, έτσι όπως καταγράφεται, τόσο η μαθητική, τόσο η εκπαιδευτική κοινότητα, όσο επίσης και η τοπική κοινότητα, οι γονείς και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας εκεί όπου πήγατε από τη δική τους την πλευρά? Πριν θα σας απαντήσω σε αυτό, θα σας πω κάτι το οποίο έτσι λίγο πρέπει να το έχουμε και στο μυαλό μας. Το θέμα του bullying και εκφοβισμός εντός και εκτός σχολείων δεν είναι κάτι τοπικό. Δεν αφορά την Κρήτη, δεν αφορά την Ελλάδα μόνο. Όπως μας είπαν και οι υπόλοιποι εταίροι και η συντονίστρια του όλου του έργου από την Ιταλία, ο εκφοβισμός είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο. Έτσι, και έχει σοβαρές συνέπειες και στη σχολική επίδοση και στην υγεία, αλλά και στην ευημερία εν τέλει των παιδιών. Σωματικά, λεκτικά, ψυχολογικά, κακοποίηση που υφίστανται ορισμένοι μαθητές ή ορισμένες μαθήτρες, μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες περιπτώσεις σε σχολική διαρροή, να αφήσει διάφορες μακροχρόνιες πληγές και σε ψυχολογικό επίπεδο, τις οποίες δεν είναι εύκολα αντιληπτές. Άρα είναι ένα σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα. Έτσι. Δεν αφορά δηλαδή μόνο εμάς, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, προφανώς. Λοιπόν, τώρα, όλοι θέλουμε να το λύσουμε. Το σχολείο πρώτα απ' όλα, διότι το σχολείο λειτουργεί και υπάρχει ως θεσμός για να παρέχει ένα παιδαγωγικό αποτέλεσμα στα παιδιά. Σε αυτό στοχεύουμε όλοι και γι' αυτό προσπαθούμε και γι' αυτό δουλεύουμε. Όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο πρόβλημα το οποίο σου δημιουργεί μέσα στο σχολείο θέμα στην δουλειά σου, στο να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, να δώσεις στα παιδιά το μέγιστο παιδαγωγικό αποτέλεσμα, προφανώς είναι κάτι που σου απασχολεί και απασχολεί τα σχολεία μας, απασχολεί τους εκπαιδευτικούς μας, απασχολεί τους συλλόγους διδασκόντων, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, όλους μας. Άρα ως προς το κομμάτι το δικό μας, να είστε σίγουροι ότι υπάρχει πλήρης διάθεση αντιμετώπισης του φαινομένου. Καταγράφεται η διαπροθυμία και από τις άλλες πλευρές? Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Προφανώς οι γονείς, όταν το έχεις το πρόβλημα στο σχολείο, δεν είναι δυνατόν ένας γονιός να μην θέλει να το έχει μέσω σπίτι του, πιθανόν. Έτσι. Καμιά φορά ίσως να μην το παίρνω όμως η είδηση, οπότε εκεί το σχολείο βοηθάει στο να αποτυπώνεται καλύτερα αυτό. Ξέρετε, είναι το βασικό αυτό που πρέπει να περάσουμε στα παιδιά και γενικότερα στην κοινωνία, θα έλεγα, μία αντίληψη η οποία σε ορισμένους και σε ορισμένες έχει περάσει, ότι μπορούν με τη βία ή με την απειλή χρήσης βίας σε ένα άλλο πρόσωπο, φίλο, γνωστό, συγγενή, συνεργάτη, να λύσουμε προβλήματα. Λοιπόν, πρέπει να πούμε καθαρά και ξάστερα ότι με τη βία ή την απειλή χρήσης βίας δεν μπορεί να απαντηθεί καμία ερώτηση. Δεν μπορεί να είναι αυτό απάντηση σε καμία ερώτηση. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να είναι το βασικό εργαλείο. Όταν φύγει αυτό από τη μέση, ότι μπορώ με τη βία ή με την απειλή χρήση βίας να δώσω απάντηση σε ένα ερώτημα, σε ένα πρόβλημα, από εκεί και πίτα τα πράγματα είναι πολύ ευκολότερα για όλους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά. Όταν δηλαδή έχουν μια διαφωνία με ένα συμμαθητή, μια συμμαθήτριά τους, δεν είναι δυνατόν μέσω του εργαλείου
σε εισαγωγικά βία ή θα σε απειλήσω να κερδίσω τι, τη συνένεσή σου για κάτι που δεν θέλεις, αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν, να φύγουν από το μυαλό τους, γιατί και τα παιδιά μας θα είναι πολύ γρήγορα ενήλικες, θα αναλάβουν τις τύχες της χώρας και δεν μπορούμε να βαδίσουμε και να βαδίσουν με τέτοια εργαλεία μέσα στο μυαλό τους. Θα αναλάβουν την ίδια τους την τύχη και τη δική τους την οικογένεια, και το ένα λάθος μπορεί να διονυστεί και να πάει λίγο παρακάτω για να ξεκινήσουμε από εκεί και μετά να φτάσουμε και, και στη χώρα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Καρτσονάκη, διότι έχω αυτή την απορία. Το πρόγραμμα ενδυναμώνει λοιπόν όλα τα μέρη αναπτύσσοντας μια αισιόδοξη αποτελεσματική στρατηγική αντιμετώπισης της βίας, του σχολικού εκφοβισμού, ένα θέμα και ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την Κρήτη, μόνο με την Ελλάδα, έχει να κάνει με ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είπατε ότι εδώ, σε αυτό το πρόγραμμα το SAFER, συμμετείχαν από την Κρήτη 20 σχολεία, 200 μαθητές, 500 γονείς κλπ. Ρωτάω το εξής, αυτό στην πορεία, επειδή ο χρόνος πραγματικά πρέπει να είναι πολύτιμος σύμμαχος για να προχωρήσουμε και να καταφέρουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Ο χρόνος λοιπόν θα είναι ποιος για να ενταχθούν όλα τα σχολεία μέσα σε αυτή πια την διαδικασία, να γίνει στάση ζωής, να γίνει κοινό μάθημα εντός εισαγωγικών μέσα στη σχολική κοινότητα, μέσα στα σχολικά συμβούλια, μέσα στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου με την έναρξη ενδεχόμενα της σχολικής χρονιάς, αλλά να μπουν άπαντες μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, καταρχήν σε θεσμικό επίπεδο, όπως πολύ γνωρίζετε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το Υπουργείο Παιδείας και με την δημιουργία της πλατφόρμας Anti-Bullying έχει μπει έτσι πολύ δυναμικά στο θέμα της αντιμετώπισης του φαινομένου. Και από εκεί πέρα, ό,τι κάνουμε, όπως το SAFER, όλοι οι υπόλοιποι, συνεισφέρουμε όλοι στον ίδιο στόχο. Άρα λοιπόν, θεσμικά, ως Υπουργείο Παιδείας, είμαστε δίπλα στο πρόβλημα, είμαστε δίπλα στο να το δούμε και απέναντι να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό, τα προγράμματα γενικά, έχουν μία διάρκεια, στο συγκεκριμένο 3 χρόνια. Ολοκληρώνοντας, το παραχθέν υλικό αναρτάται και είναι ελεύθερο και ανοιχτό στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής. Είμαστε σε επικοινωνία με όποιον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό σχολείο, σύμβουλο, διευθυντή εκπαίδευση θέλει και μπαίνει. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει δηλαδή ελεύθερα. Έτσι. Επίσης είναι ενημερωμένη προφανώς η πολιτική ηγεσία. Σε μια τελευταία συνάντηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, έχει παραδοθεί όλο το υλικό. Έτσι με πολύ χαρά το είδαν και με πήραμε και συγχαρητήρια, ώστε να μπορεί σε επόμενο στάδιο να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις δράσεις του Υπουργείου. Αυτό από τώρα που μιλάμε, μπορεί κάποιος να μπει και να βρει υλικό και να το χρησιμοποιήσει. Έτσι, άμεσα. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο, αφού έχει ολοκληρωθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από όλους τους ενδιαφερόμενους. safer.erasmus.eu Ναι, είναι το safer, ναι, σωστά, όπως το είπατε, αυτό είναι. Ωραία. Και υπάρχει και σύνδεσμος μέσα από το site της Περιφερειακής, το pdcretis.gr. Λοιπόν, τις κρατάμε όλες τις πληροφορίες. Δεν είναι να αφήνουμε να παραπέσει καμία πληροφορία σε ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, γιατί όπως σωστά άκουσα πριν από λίγο κατά τη δική μου κρίση από τον κύριο Γιαννόπουλο, ότι κοντολογήσει εντός εισαγωγικών βάλαμε, χώσαμε, παρκάραμε μέσα στις υποτιθέμενες ψηφιακές δεξιότητες τα παιδιά μας, από την άλλη όμως τα βοηθήσαμε να χάσουν τις κοινωνικές δεξιότητες και όλα αυτά θα πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή και όσο πιο σύντομα γίνεται. Νομίζω ότι είναι το βασικό αυτής της ιστορίας. Πιστεύω ότι είναι το βασικό αυτής της ιστορίας. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι κλείνοντας, κύριε Δουγκεράκη. Το σχολείο αλλάζει. Είμαστε σε μια ιστορική περίοδο καινούργια για όλη την κοινωνία. Αναπόφευκτα, και δεν το λέω αρνητικά, το λέω θετικά. Το σχολείο, παρακολουθώντας την κοινωνία, σε μια διαρκή όσμωση είναι το σχολείο με την κοινωνία, να μιλήσω λίγο και ως φυσικός, αλλάζει. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε συνολικά το σχολείο όπως προχωράει σε
συναρμογή με την κοινωνία, πώς πρέπει να είναι και τι δεξιότητες πρέπει να δίνει στα παιδιά σε αυτή την καινούργια κοινωνία που φτιάχνεται, διαφοροποιείται. Δεν είναι στατικό, δεν μπορεί να είναι στατικό το σχολείο. Mm-hmm. Και ευτυχώς που δεν είναι, διότι πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά, τους αυριανούς πολίτες, να μην το ξεχνάμε, και πολύ, δηλαδή τα παιδιά του Λυκείου σε 2 χρόνια, ή μερικά από αυτά θα ψηφίσουν κιόλας, έτσι, στις εκλογές που έρχονται, θα είναι σε ένα σχολείο το οποίο πρέπει να τους δίνει τις δεξιότητες εκείνες που θέλει η σύγχρονη κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλημερίζω. Κύριε Γεράκη, θα μου επιτρέψετε μία τελευταία κουβέντα. Μια που είπαμε για τις εκλογές. Αν είναι η τελευταία κουβέντα σε Δεύτερα, παρακαλώ. Αύριο το πρωί, 9.30 με 12.30, τα σχολεία πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Κρήτης, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής και με το συντονισμό της Περιφερειακής, έχουμε μία εκδήλωση για τις ευρωεκλογές, για το πόσο χρήσιμο και κρίσιμο είναι να ψηφίσουν και οι μαθητές μας των τελευταίων τάξεων, έτσι, που ψηφίζουν. Θα είμαστε στο Πάρκο Γεωργιάδη, θα είμαι και εγώ, θα έρθει και ο Περιφερειάρχης, θα είναι και ο Δήμαρχος του Ηρακλείου, για να δείξουμε πόσο κρίσιμη είναι η συμμετοχή των νέων σε αυτές τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.